Τουρκοκυπριακή κοινότητα αναφέρουν ότι πέραν του κριτηρίου του ποσοστού, το οποίο ούτως ή άλλως δεν γίνεται αποδεκτό, και στα άλλα δύο κριτήρια ο τουρκοκυπριακός χάρτης είναι άκρως απαράδεκτος. Ποσοστό εδάφους υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση 29,15%. Ποσοστό ακτογραμμής υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση πέριξ του 55%, όπως το σχέδιο ΑΝΑΝ. Και αριθμός προσφύγων που θα μπορούν να επιστρέψουν 55.000. Όπως αρμοδίως πληροφορείται το ΣΥΓΜΑ από τουρκοκυπριακές πηγές που δεν τη χάνουν αμφισβήτησης, ο κατοχικός ηγέτης, συνεπικουρούμενος από την κατοχική Τουρκία, κατέθεσε χάρτη με διοικητικό όριο ευθείας γραμμής που παραπέμπει σε σκληρό σύνορο. Χαράσουν τη γραμμή με βάση τον αυτοκινητόδρομο που ξεκινά από τη Μόρφου και καταλήγει στην Αμόχωστο. Βόρεια τουρκοκυπριακή συνιστόσα και νότια ελληνοκυπριακή συνιστόσα. Αφήνουν εκτός εδαφικής αναπροσαρμογής περιοχές ιστορικής και θρησκευτικής σημασίας για την ελληνοκυπριακή πλευρά. Αφήνουν, ως γνωστό, εκτός εδαφικής αναπροσαρμογής την πόλη της Μόρφου και τα γύρω χωριά. Δεν επιστρέφουν πολλά από τα κεφαλοχώρια της Μεσαωρίας με μεγάλο αριθμό προσφύγων, τα οποία ζητεί η ελληνοκυπριακή πλευρά. Αφήνουν εκτός εδαφικής αναπροσαρμογής όλα τα μαρονίτικα χωριά και απορρίπτουν τη δημιουργία ελληνοκυπριακού θύλακα, διαγράφοντας και τον δικό τους θύλακα στα κόκκινα. Διατηρούν τα χωριά της Καρπασίας υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση αλλά ειδικό καθεστώς και όχι υπό ομοσπονδιακή διοίκηση που θα βελτίωνε και το θέμα της ακτογραμμής. Ο τουρκοκυπριακός χάρτης, όπως κατατέθηκε στην κλειστή συνάντηση με τους χαρτογράφους των δύο κοινοτήτων και των Ηνωμένων Εθνών στη Γενέβη, ήταν αναμενόμενος. Εξού και ήταν έτοιμες οι γραπτές παρατηρήσεις του Προέδρου Αναστασιάδη που διαβιβάστηκαν και πρακτικογραφήθηκαν άμεσα. Ασφαλείς πληροφορίες του ΣΥΓΜΑ αναφέρουν ότι το κυριότερο σημείο της επιστολής διαμαρτυρίας του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι πως ο τουρκοκυπριακός χάρτης δεν αποτυπώνει καν τον αριθμό των προσφύγων που είχε καταθέσει η τουρκοκυπριακή πλευρά στο Μοντ Πελεράν 2, 65.000, και ο οποίος λόγω του ότι είναι ούτως ή άλλως απαράδεκτος οδήγησε στο γνωστό τότε ναυάγιο. Δεδομένων των πιο πάνω, πρόθεση του Προέδρου της Δημοκρατίας και της διαπραγματευτικής ομάδας είναι, όπως κατά τη συζήτηση του εδαφικού, προηγηθεί διαπραγμάτευση για τα δύο κριτήρια πριν αρχίσει το επί της ουσίας παρεδώς επί των χαρτών. Κάτι που μπορεί να γίνει και στην Κύπρο, παρά την επιμονή του Ακκιντζή και τη διαφαινόμενη συμφωνία του κ. Έιτε, για συζήτηση του εδαφικού στο περιθώριο της επανάκαμψης σε πολιτικό επίπεδο της διεθνούς διάσκεψης για την Κύπρο, όπως ακριβώς είχε γίνει στη Γενέβη. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον συνάδελφο τον Χρήστο τον Χαραλάμπους για να μας δώσει περισσότερα και τις εξελίξεις σε σχέση με το Κυπριακό. Χρήστο, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσω από το θέμα του χάρτη, όπου καταγράφονται ήδη σφοδρές αντιδράσεις από κόμματα της αντιπολίτευσης, δεδομένου ότι μετά τις τεσσερις αποκαλύψεις του ΣΥΓΜΑ ήρθε καπάκι και η δήλωση του Μουσταφά Κιτζή στο πλαίσιο συνέντευξής του, στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του, στην Τζουμ Κουριέτ, με την οποία θέση υποστηρίζει ότι η διαπραγμάτευση και η τελική συμφωνία επί του εδαφικού στο τέλος της διαδικασίας θα γίνει στη βάση του τουρκοκυπριακού χάρτη, ο οποίος είναι πολύ πιο κοντά στις πραγματικότητες παρά ο ελληνοκυπριακός χάρτη. Άρα αναμένουμε να δούμε και την αντίδραση της κυβέρνησης σε αυτή την επιμονή του κ. Ακκιντζή. Τώρα, σε ό,τι αφορά την επικαιρότητα του Κυπριακού, σε λίγο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει μια πολύ σημαντική συνάντηση με τον πρέσβη της Ρωσίας στην Κύπρο, κ. Σάτσι, στον απόϊχο μάλιστα των δημοσιευμάτων, διεθνών δημοσιευμάτων που θέλουν τη Ρωσία να στέκεται τροχοπέδι στην διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού, την ίδια ώρα που το απορρίπτει με τα θέση που απορρίπτει με τα δελιγμίας, το προεδρικό, ήταν και η γνωστή δήλωση σε ένα αγωγό του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Νίκου Χριστοδουλίδη. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι προετοιμασίες για την αυριανή συνάντηση Μουσταφά Κιντζή και Προέδρου της Δημοκρατίας, μια συνάντηση που θα γίνει, όπως όλα δείχνουν, με ανοιχτή ατζέντα, καθώς οι διαπραγματευτές χθες αποφάσισαν να αλλάξουν λίγο τη διαδικασία και αντί να συμφωνήσουν σε ατζέντα όπως ήταν και το αναμενόμενο, κατέγραψαν το πού βρίσκεται η συζήτηση σε κάθε κεφάλαιο και πού εντοπίζονται διαφωνίες και έριξαν τον μπαλάκι στους ηγέτες, οι οποίοι θα πρέπει να αποφασίσουν και από αυτά τα ουσιώδη ανοιχτά ζητήματα θα συζητήσουν. Όπως μαθαίνουμε, αυτό αφορά στο γεγονός ότι ουσιαστικά θα πρέπει από αύριο να μπούμε σε μια διαδεκτική διαπραγμάτευση ανοιχτών ζητημάτων από διαφορετικά κεφάλαια, που τελικά θα οδηγήσει στο τέλος της διαδικασίας και να παρεδώσει. Δηλαδή, με απλά λόγια, θα πρέπει να επιλέξουν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο κ. Ακκιντζή ποια από τα ανοιχτά ζητήματα θα συζητήσουν μαζί, ούτως ώστε να υπάρξει κίνηση από τη μία πλευρά προς την άλλη και αντιστρόφως.
Χθες βράδυ ενημερώθηκε για τις εξελίξεις και διαπραγματευτική ομάδα που στηρίζει τον διαπραγματευτή, οι νομικοί σύμβουλοι που στηρίζουν τον διαπραγματευτή. Όπως μαθαίνουμε, έγινε συζήτηση, το κεφάλαιο στο οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή συζήτηση αφορά στο να κλείσει επιτέλους το θέμα της δικαστικής εξουσίας, αν θα λαμβάνονται αποφάσεις με την παρουσία ξένου δικαστή, πότε θα καλείται ξένος δικαστής, πόση θα είναι η θητεία των δικαστών και τι θα γίνεται όταν υπάρχει αδιέξοδο. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμή κοινή συνισταμένη. Υπενθυμίζω ότι στη Γενέβη είχε γίνει μια πρόταση από την ελληνοκυπριακή πλευρά, η οποία απορρίφθηκε από την τουρκοκυπριακή πλευρά. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά την διάσκεψη του Μάρτη, τον ερχόμενο Μάρτιο, η διαπραγματευτική ομάδα έθεσε ερωτήματα και προβληματισμούς και λήφθηκε απόφαση να γίνει ειδική συνεδρίαση για αυτό το θέμα, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας στο αμέσως επόμενο διάστημα. Και όλα αυτά στη σκιά της ενεργότερης εμπλοκής και πρωτοβουλίας που αναλαμβάνει, όπως όλα δείχνουν, ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών, Αντώνιο Κουτέρες, ο οποίος την Παρασκευή θα βρίσκεται στην Τουρκία, προφανώς σε μια προσπάθεια να δώσει όφηση στην διαδικασία του Κυπριακού. Το Κυπριακό και οι σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας με την ένταση στο Αιγαίο θα είναι στο επίκεντρο των συναντήσεων του με την πολιτική ηγεσία στην Άγκυρα. Αυτό που αναμένεται να συζητηθεί και που αναμένει η Λευκοσία να συζητηθεί είναι το θέμα των 4 βασικών ελευθεριών που απαιτεί η Άγκυρα ως προϋπόθεση για να συνεχιστεί ο διάλογος. Τα Ηνωμένα Έθνη είναι σαφές ότι προσπαθούν να διασώσουν και να συντηρήσουν αυτή την διαδικασία και αναμένουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα ενδεχομένως να ξεκλειδώσει κάπως τα πράγματα και να δώσει μια νέα δυναμική εντός εισαγωγικών για να συνεχιστεί η διαδικασία μέχρι το δεύτερο δεκατεπτήμερο Μαρτίου, οπότε και θα επανέλθουμε στη Γενέα. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Χριστό, για την ενημέρωση. Θα συζητήσουμε σε λίγο τα του Κυπριακού με τους καλεσμένους μας. Πάμε τώρα στον κύριο Κυριάκο Κυριάκου. Είναι ο πρόεδρος του κόμματος για τα ζώα, καθώς είχαμε ένα νέο φρικτό περιστατικό, το οποίο συνέβη στην Λευκοσία, στη Δασούπολη. Γυναίκα έσφαξε με κουζινομάχαιρο ένα. Λοιπόν, η ροή των πληροφοριών μέσα από την αίθουσα του Κακουριωδικίου είναι συνεχής. Θα πρέπει να πούμε ότι σε αυτό το στάδιο το δικαστήριο κρίνει ουσιαστικά την αξιοπιστία των 20 μαρτύρων τους οποίους παρουσίασε η κατηγορούσα αρχή, αξιολογώντας την μαρτυρία του Γενικού Εισαγγελέα του Κώστα Κληρίδη. Το δικαστήριο δεν θεωρεί ότι παρουσίασε τα γεγονότα με μεροληψία λόγω της διπλής του ιδιότητας τόσο ως Γενικός Εισαγγελέας όσο και ως μάρτυρας στην υπόθεση. Και θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, καθώς όπως αναφέραμε και προηγουμένως, οι δύο αυτές καταθέσεις των μαρτύρων του Γενικού Εισαγγελέα αλλά και του Προέδρου της Δημοκρατίας θα έχουν την σημασία τους στην πορεία της υπόθεσης. Άρα ο Κώστας Κληρίδης κρίνεται αμερόληπτος. Ακριβώς, και λόγω ρόλο της ιδιότητας του αλλά και ως μάρτυρας. Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστώ, Έλενα. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα επιστρέφουμε κοντά σου για όποια πληροφορία προκύπτει. Πάμε τώρα στον τομέα της υγείας. Εκεί και αν επικρατεί αναταραχή. Η Άννα Μαρία Ευτυχίου είναι στην τηλεφωνική γραμμή, καθώς ο Υπουργός Υγείας είχε συνάντηση με την ηγεσία της ΕΔΕΚ. Άννα Μαρία, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Γογό, κυρίες και κύριοι. Ο Υπουργός Υγείας πραγματοποίησε το πρωί συνάντηση στην ΕΔΕΚ με τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ, τον κύριο Μαρίνο Σιζόπουλο Γογό. Ζητήθηκε και έλαβε την βοήθεια και την στήριξη της ΕΔΕΚ στο θέμα της αυτονόμησης και της εφαρμογής του ΓΕΣΥ. Ο κύριος Παμπορίδης Γογό είπε ότι αισθάνεται πιο σίγουρος τώρα πια που θα έχει και την στήριξη από πλευράς της ΕΔΕΚ εντός και εκτός Βουλής, όπως ανέφεραν οι δύο άνδρες όσον αφορά την εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Το ίδιο ανέφερε και ο κύριος Σιζόπουλος, ο οποίος είπε ότι θεωρεί ότι είναι σωστές οι κινήσεις του Υπουργείου Υγείας και θα σταθεί στο πλευρό τους για την εφαρμογή του ΓΕΣΥ και την αυτονόμηση των κρατικών νοσηλευτήριων. Διευκρίνησε ωστόσο ο κύριος Σιζόπουλος όσον αφορά το θέμα των δύο νομοσχεδίων ότι θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί το κείμενο
που αφορά την αυτονόμηση, να ψηφιστεί η αυτονόμηση και στη συνέχεια να ψηφιστεί το νομοσχέδιο για την εφαρμογή του ΓΕΣΥ, δηλαδή να γίνει διαχωρισμός και όχι αυτά που έλεγαν προηγουμένως, να είναι ταυτόχρονη η εφαρμογή και η ψήφιση των δύο νομοσχεδίων, να γίνει με αυτή τη σειρά, κάτι στο οποίο συμφώνησε και ο Υπουργός Γιώργος Παμπορίδης Γωγό. Βεβαίως, να πάμε και στο θέμα της... Τη σύγκρουση του Υπουργείου Υγείας με γιατρούς και νοσηλευτές και τόσα τεκταίνονται εδώ και αρκετό διάστημα. Μάλιστα. Φαίνεται ότι ο πόλεμος συνεχίζει να υπάρχει μεταξύ των δύο πλευρών. Εγώ. Οι γιατροί σε επιστολή τους που έστειλαν χθες αναφέρουν ότι εκφράζουν τη δημόσια αντίθεσή τους στα όσα περιλαμβάνονται στο κείμενο των κανονισμών για τα εργασιακά της αυτονόμησης και μάλιστα έχουν ζητήσει επίσημη ενημέρωση από τον Υπουργό Γιώργο Παμπορίδη για τα όσα θα αφορούν στο θέμα των εργασιακών θεμάτων τους. Δεν επιθυμούν σύγκρουση, αναφέρουν ωστόσο οι παθηκοί, επιθυμούν διάλογο. Τώρα, όσον αφορά τους νοσηλευτές. Οι νοσηλευτές, η Παγκύπρια Συντεχνία Νοσηλευτών, είχε αναφέρει χθες ότι ο Υπουργός Γιώργος Παμπορίδης τους είπε ότι δεν θα τους εντάξει στην κλίμακα Α8, γιατί δεν αφορά όλους τους νοσηλευτές. Δηλαδή, δεν αξίζουν κατά κάποιο τρόπο όλοι οι νοσηλευτές στην Α8. Αυτό κατά τα λεγόμενα της Πασινό. Κάτι το οποίο σήμερα ο Υπουργός Γωγό αρνήθηκε, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, λέει, και μάλιστα θεώρησε ότι δεν κατάλαβε καλά ο εκπρόσωπος των νοσηλευτών τι συζήτησαν και γι' αυτό έκανε αυτές τις δηλώσεις. Υπάρχουν σχετικές δηλώσεις, Γωγό. Να πάμε να τις δούμε. Σε ευχαριστώ, Άννα Μαρία. Οι ενέργειες του Υπουργού Υγείας για τα ζητήματα της αυτονόμησης των νοσοκομείων, της πρόθεσης εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Υγείας και κυρίως της αντιμετώπισης των πολλαπλών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο τομέας της υγείας, βρίσκονται προς την ορθή κατεύθυνση και γι' αυτόν από την πλευρά της ΕΔΕΚ θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι θα τύχει πλήρους υποστήριξης μας. Τόσο εντός όσο και εκτός Βουλής. Κυρίως θα θέλαμε να ψηφιστεί, να κλειδωθεί πρώτα το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου για την αυτονόμηση και αμέσως μετά να γίνει συζήτηση για να καθοριστεί και το περιεχόμενο του νομοσχεδίου για το ΓΕΣΥ. Αισθάνομαι ιδιαίτερα ευτυχής για τη στήριξη που ζήτησα και έλαβα από την ΕΔΕΚ. Αν αυτά τηρηθούν τους επόμενους μήνες, η μεταρρύθμιση θα αποτελεί πλέον γεγονός και θα μπούμε στη φάση της υλοποίησης, η οποία δεν θα είναι απλή, θα χρειαστεί ιδιαίτερος κόπος από όλους τους εμπλεκόμενους. Με τελεσίγραφα εγώ δεν λειτουργώ καλά, αγαπητή κυρία Ευτυχίου, και δεν έχω υπόψη μου τελεσίγραφο που έχει τεθεί. Αλλά δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν εκβιαστικά να ανακόψει την εκπεφρασμένη βούληση της πολιτείας για πλήρη μεταρρύθμιση εξαιτίας της θέσης την οποία του απέδωσε η πολιτεία. Είναι ανοησία αυτό που είπε ο εκπρόσωπος των νοσηλευτών. Με λυπεί ιδιαίτερα αυτή τη δήλωση και εύχομαι και ελπίζω να οφείλεται σε μη σαφή κατανόηση των θέσεων. Την Α8 υπό προϋποθέσεις τους την προσφέρουμε στο αυτονομημένο. Λοιπόν, θα πάμε πίσω στην Έλενα Λουκά, στο δικαστήριο. Έλενα. Λοιπόν, φαίνεται ότι το δικαστήριο αποδέχθηκε και την μαρτυρία του Προέδρου της Δημοκρατίας, καθώς δεν διαπιστώνει διαφορετική μαρτυρία από αυτήν του Προέδρου και του Κώστα Κληρίδη αναφορικά με τις διαδικασίες ανάθεσης ποινικών υποθέσεων. Να θυμίσουμε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κλήθηκε να καταθέσει αναφορικά με τη σχέση των διοριστέντων του Γενικού Εισαγγελέα και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, καθώς και τις συναντήσεις που είχαν και τις επαφές που είχαν οι τρεις τους, 11 των τεταμένων σχέσεων που δημιουργήθηκαν στην νομική υπηρεσία μεταξύ Βοηθού και Γενικού Εισαγγελέα. Να θυμίσουμε προηγουμένως η μαρτυρία του Ρίκου Ερωτοκρήτου στα κρίσιμα τουλάχιστον επίδικα θέματα της υπόθεσης δεν έπεισε το δικαστήριο, το οποίο χαρακτήρισε στρεψόδικη την συμπεριφορά του, ενώ όσον αφορά την κατάθεση του Γενικού Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη, το δικαστήριο ανέφερε ότι παρουσίασε με μεροληψία τα γεγονότα της υπόθεσης, παρά την διπλή του ιδιότητα ως μάρτυρας κατηγορίας
και Γενικός Εισαγγελέας. Ωραία. Όσο πλησιάζουμε λοιπόν στην απόφαση, σου δίνουμε το χρόνο, Έλενα, να ενημερωθείς και θα επιστρέψουμε κοντά σου για ό,τι νεότερο προκύπτει μας διακόπτης. Επιστρέφω κυρίες και κύριοι στο στούντιο. Πάντως ευτυχώς το γλιτώσαμε και αυτό. Σκεφτείτε, πρόεδρος της Δημοκρατίας, να έχει εκριθεί ένα αξιόπιστος μάρτυρας. Θα είχαμε νομίζω σοβαρό το πρόβλημα. Να υποδεχτώ τους καλεσμένους μου. Ο κύριος Μιχάλης Σοφοκλέος είναι μαζί μας από το Δημοκρατικό Συναγερμό. Καλώς ορίσατε. Ο κύριος Χρήστος Χριστοφίδης από το ΑΚΕΛ. Γεια σας. Ο κύριος Γιώργος Γεωργίου από το ΔΥΚΟ. Γεια σας. Και ο κύριος Σελινόπουλος από την Αλληλεγγύη. Καλώς ορίσατε. Δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει, κύριε Σοφοκλέος, εχθές τα στοιχεία που αποκάλυψε το ΣΥΓΜΑ σε σχέση με τον χάρτη που έχει καταθέσει η τουρκοκυπριακή πλευρά. Ξέραμε ότι είναι απαράδεκτος μέχρι εκεί. Έχουν δεθεί και κάποιες λεπτομέρειες στο χθεσινό ρεπορτάζ. Και στο δεύτερο κομμάτι της συνέντευξής του, κύριο Σακιτζή, έχει πει ότι η διαπραγμάτευση στο εδαφικό από εκεί θα ξεκινάει. Από αυτόν τον χάρτη που έχει καταθέσει. Ο οποίος βεβαίως σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός από εμάς. Η δική του θέση προφανώς θα ξεκινάει από τον χάρτη που έχει καταθέσει αυτός. Η δική μας θέση επίσης προφανώς θα ξεκινάει από τον χάρτη που έχουμε καταθέσει εμείς. Αυτή είναι και η έννοια της διαπραγμάτευσης. Δεν νομίζω, κύριο Σακιντζή, γιατί να διαπραγματεύεται άλλωστε, να ζητάει από εμάς να διαπραγματευτούμε ξεκινώντας από την δική του θέση. Αυτό ισχύει για όλα τα θέματα. Ότι ο χάρτης αυτός δεν είναι αποδεκτός είναι πολύ καλά γνωστό. Και είναι και πολύ καλά γνωστοί και οι λόγοι για τους οποίους δεν γίνεται αποδεκτός. Το θέμα των διαπραγματεύσεων στην ευρύτητά τους πρέπει να το βλέπουμε. Όχι τρομάζοντας στις θέσεις της άλλης πλευράς, αλλά να στοιχειοθετούμε τις θέσεις της δικής μας πλευράς. Και η δική μας πλευρά έχει πολύ στοιχειοθετημένη θέση. Και σε ό,τι αφορά τον χάρτη. Και σε ό,τι αφορά τα θέματα ασφάλειας, και σε ό,τι αφορά τα θέματα του ευρωπαϊκού κεκτημένου, και σε ό,τι αφορά αυτό το νέο θέμα που θυμήθηκαν των τεσσάρων βασικών ελευθεριών. Αν μου επιτρέπετε, όμως, κύριε Σοφοκλέος, ένα σχόλιο, επειδή έχουμε την τάση να ξεμπλοκάρουμε τα αδιέξοδα. Συγχαίετε, όχι εσείς. Υπάρχει στον δημόσιο διάλογο μια πολύ μεγάλη σύγχυση, κύριε Αλεξανδρίνο. Mm-hmm. Και κάθε πολίτης που μας παρακολουθεί θα έχει κάθε δίκαιο να μην καταλαβαίνει. Ναι. Μην συγχαίουμε τα διαδικαστικά ζητήματα, δηλαδή το πώς προχωρεί ο διάλογος, μάλιστα, με τα ουσιαστικά ζητήματα, το τι συζητούμε στο τραπέζι, τι συμφωνούμε, τι δεν συμφωνούμε. Για να καταλαβαίνω και εγώ τι εννοείται, ότι μπορεί στα διαδικαστικά λίγο πίσω για να ξεπλοκάρουμε, αλλά όχι επί της ουσίας και ακριβώς σε θέματα αρχής. Ακριβώς. Και στα διαδικαστικά, όσες φορές κάναμε αυτό που λέτε εσείς, εύστοχα ομολογώ, λίγο πίσω, είδαμε ότι οι φοβίες μας μάλλον ήταν φανταστικές. Είχαμε φοβίες για υποβαθμίσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, για αναβαθμίσεις του ψευδοκράτους, για το ένα, για το άλλο. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει συμβεί. Ναι, έχει συμβεί κάτι άλλο όμως. Και μάλιστα, δεν έχουμε τηρήσει τη συζήτηση των κριτηρίων για το εδαφικό και έχουμε πάρει έναν απαράδεκτο χάρτη. Καλά, περίμενε κανείς ότι θα παίρναμε έναν χάρτη τον οποίο θα κρατούσαμε και θα πανηγυρίζαμε και θα λέγαμε τι ωραία που τον πήραμε σίγουρα και θα συμφωνήσουμε. Σίγουρα, αυτό είναι που λέω. Μπλέκουμε την διαδικασία με την ουσία και δεν καταλαβαίνει ο κόσμος αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με θέματα που έχουν να κάνουν με την λύση του Κυπριακού ή με το πώς θα φτάσουμε στην λύση του Κυπριακού. Αυτό που λέτε εσείς είναι καθαρά διαδικαστικό ζήτημα. Αυτό που έχει σημασία για τον πολίτη που τον ενδιαφέρει είναι κατά πόσο, αν φτάσουμε σε μια συμφωνία, αυτή η συμφωνία θα είναι έντιμη και θα τον ικανοποιεί και θα μπορεί να σκέφτεται ένα πολύ καλύτερο μέλλον για τον ίδιο και τον Κυπριακό ελληνισμό. Αυτό που λέω εγώ, κύριε Σοφοκλέος, είναι ότι υπάρχει χάος εδώ, συγκεκριμένα στο εδαφικό, αν θέλετε. Υπάρχει ένα τεράστιο κενό, μεγάλη απόσταση να διανυθεί. Μα χάος. Δεν υπάρχει ζήτημα του Κυπριακού που δεν υπήρχε. Χάος από την έννοια της απόστασης απόψε. Χάος ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει κανένα κεφάλαιο του Κυπριακού που δεν υπήρχε χάος. Στην αρχή. Αν δεν υπήρχε αυτό το χάος, δεν θα χρειαζόντουσαν όλες αυτές οι διαπραγματεύσεις και θα το χαμηλήσει δεκαετίες πριν. Εννοείται ότι υπάρχει χάος. Αυτό που όμως που συμβαίνει με τον χάρτη, ένα είναι η ποιότητά του, αν θέλετε, που την ποιότητά του δεν την αποδεχόμαστε, το περιεχόμενο του. Ναι. Υπάρχει όμως και το θέμα της αρχής. Και το θέμα της αρχής είναι ότι μπήκαμε επιτέλους στην συζήτηση με χάρτη που κατέθεσε και η άλλη πλευρά για πρώτη φορά. με βάση
τον οποίο μόνο και μόνο η κατάθεσή του κάνει αποδεχτή την αρχή ότι κάποιο, ότι μεγάλο μέρος της τουρκοκρατούμενης περιοχής θα δοθεί για να είναι υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση και το υπόλοιπο υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση θα ενταχθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία, την Ομόσπονδη, αυτή που συζητούμε. Εμείς θεωρούμε επιτυχία και, και πιστεύω ότι όλοι το καταλαβαίνουν αυτό, δεν νομίζω να υπάρχει διαφωνία σε αυτό. Μα. Ότι επί της αρχής μπήκαμε σε μια τέτοια συζήτηση. Εάν επί της ουσίας του περιεχομένου υπάρχουν διαφορές, μα το είπε ο Πρόεδρος από την πρώτη στιγμή. Θα μπορούσατε να με ελέγχετε ή εμένα ή οποιονδήποτε άλλον και κυρίως τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εάν έλεγε είναι ένας πολύ καλός χάρτης. Προφανώς δεν το είπε. Ευχαριστώ κύριε Σοφοκλέος. Κύριε Χρυστοφίδη, εσείς πιστεύετε ότι στις συναντήσεις που έχουμε στο ενδιάμεσο πριν τη διάσκεψη, εάν και εφόσον αυτή συνεχιστεί το δεύτερο δεκαήμερο του Μάρτη, μπορούμε να διανύσουμε αυτή την απόσταση, όχι μόνο στο εδαφικό, σε όλες τις εκκρεμότητες που έχουμε. Το ένα και το δεύτερο. Οι διαπραγματευτές δεν κατάφεραν εχθές να βάλουν κάτω ατζέντες. Το έχουν παραπέμψει στην αυριανή συνάντηση των ηγετών. Πώς το ερμηνεύετε εσείς αυτό? Δεν μπορεί κανένας να ξέρει αν μπορούμε να φτάσουμε σε συμφωνία σε όλες τις εσωτερικές πτυχές, διότι αυτό εξαρτάται κυρίως και από τη στάση των δύο πλευρών. Και αν υποθέσουμε ότι για τη στάση της δικής μας πλευράς έχουμε μια εικόνα, προφανώς δεν έχουμε καμία εικόνα για το ποια θα είναι η στάση της άλλης πλευράς, αν δεν τη δούμε στην τράπεζα να το διαπραγματεύσει. Άρα στο ερώτημα σας δεν μπορεί να υπάρχει απάντηση απόλυτη, μπορούμε, δεν μπορούμε. Το ερώτημα είναι τι εμείς πρέπει να κάνουμε. Εμείς πρέπει να προσπαθήσουμε αυτόν τον μήνα με μια δημιουργική διάθεση να διαμορφώσουμε θέσεις και προτάσεις οι οποίες να μπορούν να σπάσουν αυτόν το αδιέξοδο και να καταβάλουμε σε αυτόν τον μήνα όλη την προσπάθεια εκεί τουλάχιστον που εναπόκειται στη δική μας την πλευρά για να γίνουν βήματα πρόοδου. Αν θα γίνουν βήματα πρόοδου, προφανώς θα εξαρτηθεί και από τις δύο πλευρές. Το δεύτερο που ήθελα να σχολιάσω σε σχέση με τον χάρτη. Ναι. Εκεί υπάρχει μια απόσταση η οποία όμως νομίζω ότι δεν είναι απαγορευτική να γίνει ένας ουσιαστικός διάλογος. Πιστεύετε? Εκείνον το οποίο εμένα με ανησύχησε από τις δηλώσεις του κυρίου Ακκίντζου είναι κάτι άλλο. Η θέση ότι οι χάρτες θα συζητηθούν εφόσον συμφωνηθούν όλα τα άλλα ζητήματα. Δεν ξέρω αν έχει συμφωνηθεί κάτι τέτοιο ή αν είναι επιδίωξη ή ευσεβοποθισμός του κυρίου Ακκίντζου, αλλά αυτή η προσέγγιση θα μας δημιουργήσει δυσκολίες αν τελικά είναι έτσι ή αν θα υιοθετηθεί ή αν θα είναι η στάση της άλλης πλευράς. Θα μας δημιουργήσει δυσκολίες διότι θα αφαιρέσει και την δυνατότητα να γίνει μία συζήτηση και μία διασύνδεση όλων των κεφαλαίων του Κυπριακού ή τουλάχιστον αυτών που σχετίζονται. Να θυμίσω ότι πάντοτε η θέση της δικής μας της πλευράς ήταν ότι το περιουσιακό και το εδαφικό είναι δύο κεφάλαια τα οποία σχετίζονται και δεν μπορεί να δοθεί σαφής λύση στο έναν χωρίς να λαμβάνει κάποιος υπόψη και το άλλο κεφάλαιο. Άρα αυτή είναι μια προσέγγιση που επαναλαμβάνω αν υιοθετηθεί θα μας δημιουργήσει προβλήματα. Την ίδια στιγμή, εκτός από το τι γίνεται στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων, έχει μεγάλη σημασία και το πώς το διεθνές περιβάλλον αξιοποιείται σε αυτόν τον χρονικό διάστημα. Ναι. Πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και ούτω καθεξής. Διότι αποταθήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και απάντηση δεν πήραμε, κύριε Χρυστοφίδη. Οι θέσεις του καθενός στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων είναι και μια συνισταμένη άλλων εκτιμήσεων, αν θέλετε, για το τι συμβαίνει στο ευρύτερο περιβάλλον. Και εγώ εκτιμώ ότι, για παράδειγμα, δεν βοηθά τη δική μας πλευρά αυτή η συζήτηση που ανοίγει και διαιωνίζεται και από κάποιους για τον ρόλο κάποιων φίλων χωρών, όπως είναι η Ρωσία, στο Κυπριακό ή ευρύτερα ή πιο συγκεκριμένα, αν θέλετε, στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Ναι, είναι οι New York Times που τα γράφανε, νομίζω. Δεν είναι μόνο στο εσωτερικό μέτωπο. Θέλω να πω, επειδή είπατε για τη διεθνή κοινότητα που μας παρατηρεί. Με επίκληση πληροφοριών από την Κύπρο και με δηλώσεις πρώην συνεργάτη του Προέδρου της Δημοκρατίας. Άρα αυτή όλη η συζήτηση βοηθά τη δική μας την πλευρά.
Εμείς αυτή τη στιγμή τι πρέπει να κάνουμε? Εμείς αυτή τη στιγμή πρέπει να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση σαφή θέση και υποστήριξη, ιδιαίτερα στο κεφάλαιο της ασφάλειας και των εγγύσεων, αλλά και αξιοποίηση των μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, ούτως ώστε να σπρωχτούν τα πράγματα προς μια σωστή αποδεχτή λύση του κυπριακού προβλήματος. Ευχαριστώ. Και σε αυτόν τον μήνα, ό,τι περνά από το χέρι μας, το δικό μας, τουλάχιστον εμείς να κάνουμε. Ευχαριστώ. Κύριε Γεωργίου. Είναι γεγονός ότι με μια πολύ σύντομη ιστορική αναδρομή των 30 δευτερολέπτων θα δούμε ότι δείχνει ιστορία. Ότι η τουρκική πλευρά πάντα θέτει εκβιασμούς για μπλοκάρισμα της διαδικασίας και δυστυχώς εμείς πάντα, για να δείξουμε την καλή μας θέληση, επειδή θέλουμε διακαώς να προχωρήσει η διαδικασία, υποκύπτουμε στους εκβιασμούς για να συνεχίσει η διαδικασία. Δυστυχώς, και το ξέρουν πάρα πολύ καλά όλοι και οι παριστάμενοι εδώ, αλλά πάρα πολλοί κόσμος, ότι το Κυπριακό, στο Κυπριακό, σε πολλές περιπτώσεις, η διαδικασία είναι ουσία. Δηλαδή, η αποδοχή σύγκλησης πενταμερούς διάσκεψης δεν μπορεί να χαρακτηριστεί διαδικαστικό ζήτημα. Είναι πέραν του ουσιαστικού ζητήματος. Έτσι, σε πολλά επίπεδα. Και σε ό,τι αφορά την τήρηση των προϋποθέσεων που τις πετάξαμε στα Ογκάλαθο, και σε ό,τι αφορά την σύνθεσή της, η οποία συνεχίζει να προκαλεί προβλήματα και συζητήσεις, και για να προκαλεί συζητήσεις και προβλήματα και για να μην βρίσκουμε περίπου τι είναι αυτό το πράγμα, σημαίνει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Και γιατί δύο φορές η Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτηρίστηκε ως ενδιαφερόμενο μέρος, και γιατί δεν προσκλήθηκαν τα 5 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Αυτά είναι γεγονότα. Δεν τα βγάζω από το νου μου, νομίζω. Λοιπόν, ωστόσο, βλέπω ότι στην Γενέβη 3 πάμε και πάλι χωρίς κανένα σχέδιο, χωρίς καμιά προσπάθεια να καταστεί αυτή η συνάντηση, αυτή η φάση της διαπραγμάτευσης ουσιαστική, χωρίς κανένα σχέδιο. Ξέρετε, ο πρόεδρος ζήτησε χθες να του δώσουν τα κόμματα προτάσεις για νέα στρατηγική. Ναι. Προφανώς η καταλάβει ότι η δική του στρατηγική δεν προχωρεί. Ή δεν καταλαβαίνει ποια είναι αυτή η νέα στρατηγική. Κύριε Γεωργίου, τώρα ξέρετε, είναι λίγο αντιφατικό αυτό που λέτε. Γιατί από τη μια έχετε παράπονο ότι πάτε στο Εθνικό Συμβούλιο και ότι δεν υπάρχει ο χρόνος, ένα λεπτό. Παράπονο έχω πολλά. Να αναπτύξετε τη στρατηγική σας κτλ. Σας τη ζητάει γραπτός και λέτε τώρα ότι τη ζητάει γραπτός επειδή προφανώς η δική του έχει αποτύχει. Εντάξει, πρέπει λίγο είναι να. Είναι η άποψή μου. Και δεν την έχω πει τώρα την άποψή μου ότι αυτή η στρατηγική είναι αποτυχημένη. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, νομίζω. Δεν είναι κάτι καινούριο να το ακούγεται από μένα αυτό το πράγμα. Ναι, αυτή η στρατηγική έχει αποτύχει. Ξέρετε κάτι, θα δώσουμε προτάσεις. Μάλλον θα ξαναδώσουμε προτάσεις. Θα ξαναδώσουμε προτάσεις. Όπως προτάσεις έχουν δώσει, νομίζω, όλα τα κόμματα. Τουλάχιστον τα περισσότερα κόμματα. Το προεδρικό είναι γεμάτο από προτάσεις. Έτσι, λοιπόν, αλλά ας πάμε στη στρατηγική. Τις οποίες δεν διαβάζει, εννοείται. Είμαι βέβαιος. Δεν έχουν εισακουστεί. Δεν έχουν συζητηθεί ποτέ. Άλλο να μην εισακουστούν, άλλο να πετύχουν. Δεν έχουν συζητηθεί, κύριε Αλεξανδρίνου. Ναι. Δεν έχουν συζητηθεί. Στο Εθνικό Συμβούλιο ποτέ δεν έγινε σοβαρή συζήτηση για θέματα στρατηγικής. Ίσως από κάτι που θα πει κάποιος από τους πολιτικούς αρχηγούς, κάποιο από τα κόμματα, να υπάρχει κάτι καλό, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται όλα όσα λένε τα κόμματα που διαφωνούν με τον πρόεδρο να είναι άχρηστα. Δεν γίνεται. Κάτι θα υπάρχει καλό και σε αυτά. Είπαμε, το είπαμε πολλές φορές, το έχω ακούσει και από στελέχη του Δημοκρατικού Συναγερμού και του ΑΚΕΛ, ότι και αντίθετες απόψεις είναι χρήσιμες. Κάτι μπορούν να βγουν από, κάτι μπορεί να βγει από μέσα. Λοιπόν, αν μου επιτρέπετε να συνεχίσω. Βλέπουμε τα πράγματα εκ του αποτελέσματος. Και έχουμε δει προχθές τον κύριο Ακιντζή, και δεν ξέρω γιατί καταβάλλεται προσπάθεια, όχι καταβάλλεται με αλφα γιώτα εννοώ, να υποβαθμιστούν αυτά που είπε ο κύριος Ακίντζη. Ναι, δεν θα επικαλούμεθα τον κατοχικό ηγέτη. Δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει δημόσιες δηλώσεις ή δίνει συνεντεύξεις. Συγγνώμη, ναι, αλλά δεν μπορούμε να μην τα λαμβάνουμε υπόψη, ναι, να μην τα σχολιάζουμε και να μην ερωτήσουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, στην διάφορη περιπτώση, τον κύριο Σοφοκλέους. Εάν ισχύουν αυτά που είπε ο κύριος Ακίντζη στην επιστολή του προς την πρόεδρο της ψευδοβουλής, την κυρία Σιπέρ, εάν ισχύουν αυτά, τότε κατά την ταπεινή μας άποψη υπάρχει ενώπιον μας τραγικές υποχωρήσεις σε όλα τα ζητήματα. Εάν δεν ισχύουν αυτά, τότε υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ των θέσεων των δύο πλευρών. Και τι πάμε να κάνουμε στη Γενέβη? Αυτό που ομολόγησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, να κρατήσουμε ζωντανή τη διαδικασία, απλώς αυτή είναι η ουσία. Μάλιστα. Αυτή είναι η ουσία. Ένα δευτερόλεπτο μόνο. Μόνο ένα δευτερόλεπτο.
Δίνουμε την ευκαιρία στην Τουρκία για πολλωστή φορά να παρουσιαστεί από ενοχοποιημένη, να παρουσιαστεί ότι προσπαθεί να συμβάλλει. Της λέμε ότι έχει θετική ρητορική και πάμε σε συνομιλίες μαζί της χωρίς να έχει κάνει τίποτα. Τίποτα, κανένα βήμα. Κανένα βήμα, ούτε μισό βήμα. Θέλω να μου πείτε κάποια στιγμή, κάποιος να μου πει, μία υποχώρηση. Ωραία. Που έχει γίνει από τον Φεβρουάριο του 2014. Κύριε Σελινόπουλη. Εγώ θέλω να σας δώσω καταρχήν συγχαρητήρια για τη δημοσιογραφική επιτυχία, για την αποκάλυψη των στοιχείων του τουρκικού χάρτη στην Γενέβη, ο οποίος είναι κλειστός σε μια κρύπτη εκεί και μόνο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και δύο άνθρωποι τον είχαν δει και χαίρομαι που αυτή η αποκάλυψη, αν ισχύει βέβαια, δεν ξέρω αν ισχύει. Χρήστος Χαραλάμπους τον έχει κάνει. Ναι, όχι, δεν ξέρω από πλευράς κυβερνήσεως, διότι δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι. Εάν ισχύει, χαίρομαι που έγινε σήμερα και δεν έγινε μετά τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου, όπου μπορούσε να αναλυθεί ίσως αυτή η πρόταση και θα είχαμε πάλι συνήθεις υπόπτους για διαρροές. Είναι πηγές από την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Το έχει πει ήδη και ο συνάδελφος στο ρεπορτάζ. Ναι, κύριε Okay. Σας ευχαριστώ. Θα το μεταφέρω. Το δεύτερο που θέλω να σας πω. Πρέπει να δούμε, για να πάμε στη Γενέβη 2, πρέπει να δούμε πώς πήγε η Γενέβη 1. Από τη στιγμή που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στην ουσία μας λέει, κύριε Αλεξανδρίνου, ότι πάμε χωρίς προσδοκίες, διότι είναι μια open-ended διαδικασία και ότι πάμε στη Γενέβη 2 για να καταφέρουμε να κρατήσουμε τη διαδικασία ζωντανή μέχρι την συνταγματική αναθεώρηση που επιθυμεί ο κύριος Ερντογάν στην Τουρκία και μετά να φανούν οι πραγματικές προθέσεις, φαίνεται ξεκάθαρο ότι αυτή η πενταμερής νέα διάσκεψη δεν είναι μια διάσκεψη από την οποία γεννούνται προσδοκίες. Οπότε εύλογα διερωτάται κανείς γιατί πάμε. Το άλλο σημείο που θέλω να θίξω. Εάν αυτά τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από το κανάλι σας ευσταθούν, τότε μιλούμε για έναν χάρτη ο οποίος και για πρόνοιες και κριτήρια, τα οποία είναι ακόμα χειρότερα και από το Μον Πελεράν 2, όπου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε σηκωθεί και είχε φύγει. Μόνο τον αριθμό των προσφύγων που επιστρέφουν, να σας πω, ήταν 65.000 στο Μον Πελεράν 2 που κρίθηκε απαράδεκτο. Βεβαίως και συμφωνώ με τον κ. Σοφοκλέος ότι είναι υπό διαπραγμάτευση, αλλά τώρα πλέον μιλούμε για 55.000. Το ενδεικτικό των συνεχών υποχωρήσεων είναι ότι για μήνες συζητούσαμε για συμφωνία πάνω στα κριτήρια, κ. Αλεξανδρινού, σε ό,τι αφορά στο εδαφικό. Ότι είναι καθοριστική σημασία, έλεγε ο πρόεδρος Δημοκρατίας, να υπάρχει μια ακτίνα συμφωνία στα κριτήρια και τελικά προσπαθούν να μας υποδείξουν ότι είναι μια μεγάλη νίκη η κατάθεση χάρτη, του τόσο απαράδεκτου χάρτη από τουρκικής πλευράς. Θέλω να έρθω λίγο και στο θέμα του Εθνικού Συμβουλίου και της χθεσινής επιστολής που απέστειλε και στην πρόεδρο μας ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς θα καταθέσουμε τις θέσεις μας. Το υπόμνημα είναι έτοιμο, θα το δώσουμε την Δευτέρα. Θέλω να πω το εξής. Για μας είναι σαν να ζητάει ένας κοφός να του δώσουμε CD, να σου το πω έτσι απλά. Ουδέποτε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε όλη αυτή τη διαδικασία έλαβε υπόψη του τις εισηγήσεις των κομμάτων, ουδέποτε διαβουλεύθηκε πριν πάρει την όποια απόφαση την οποία καταθέτει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και προβαίνει σε τραγικές υποχωρήσεις, εύλογα και εμείς διερωτόμαστε γιατί το πράττει αυτή τη στιγμή. Εάν το πράττει για επικοινωνιακούς λόγους, είναι ένα ζήτημα. Εάν όμως όντως έχει πάρει απόφαση ότι θα σας ακούσω, ρε παιδιά, αυτή τη φορά τι έχετε να μου πείτε, τότε σημαίνει ότι και ο ίδιος προβληματίζεται για το κατά πόσο είναι επιτυχημένη η στρατηγική η οποία ακολουθεί. Ένα από τα δύο ισχύει. Δεν μπορεί να ισχύει κάτι άλλο. Είτε είναι επικοινωνιακό παιχνίδι, το οποίο θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι μυρίζει και λίγο προεδρικές. Έτσι. Γιατί το λέτε, κύριε, πώς το εννοείτε ότι μυρίζει προεδρικές, το ότι ζητάει θέση από τα κόμματα. Μπαίνει στη διαδικασία του, ξέρετε, η δική μου στρατηγική είναι επιτυχημένη, εσείς δεν προβάλλετε, με το πάγιο επιχείρημα, εσείς δεν μας λέτε στοιχειοθετημένα, φέρτε εσείς προτάσεις αυτή τη στιγμή, ο ίδιος πιθανότατα θα είναι υποψήφιος, εμείς δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά εάν όντως έχει λάβει απόφαση να μας ακούσει σοβαρά αυτή τη στιγμή, σημαίνει ότι και ο ίδιος η καρέκλα του λίγο σούζεται από την άποψη ότι μπορεί να έχω κάνει λάθος, παιδιά. Ελάτε, ότι ανησυχεί και αμφισβητεί τον εαυτό του, εννοείται. Μάλιστα. Μπορεί να είναι έτοιμος να μας ακούσει. Επιτέλους, αυτό θέλω να πω. Είναι η άποψη σας, είναι σεβαστή. Αν θέλετε, πάντως, νομίζω να είστε πιστευτός και ειλικρινής με τον κόσμο, κύριε Σελινόπουλο, πρέπει να παραδεχτείτε ότι όλοι σκέφτεστε τις προεδρικές.
Αν τη σκέφτεται ο πρόεδρος, τη σκέφτεστε όλοι, θέλω να πω. Εγώ δεν είπα ότι δεν τη σκεφτόμαστε, αλλά δεν προβαίνουμε σε επικοινωνιακά παιχνίδια με φόντο τη προεδρική. Σας ευχαριστώ. Με την άδειά σας, κύριε Σοφοκλέος, να δώσω το λόγο πρώτα στον κύριο Χριστοφίδη, γιατί πρέπει να αποχωρήσει, να τον αποδεσμεύσω νωρίτερα. Ναι, κύριε Χριστοφίδη. Επί της διοντολογίας για ένα θέμα να σχεδόν, νομίζω ότι δεν είναι δόκιμο να χρησιμοποιούμε, και το λέω διότι το έχω ξανακάνει, στη συζήτηση παρομοιώσεις με άτομα με αναπηρίες. Είχαμε κάνει... Σας ευχαριστώ που το συμπληρώνετε. Κάμναμε για πολύ καιρό εδώ μια συζήτηση και λέαν διάφοροι διάλογος κοφών. Σας ενημερώνω ότι τα κοφά άτομα συνεννούνται πολύ καλύτερα από εμάς. Έχετε απόλυτο δίκιο και απολογούμε. Δεν ήταν αυτός ο στόχος. Σας ευχαριστώ. Και ούτε εμένα στόχος μου ήταν να το επισημάνω, απλά επειδή έγινε δημόσια δεν μπορώ να είμαι εδώ για να μην το σχολιάσω. Το δεύτερο το οποίο θέλω να πω είναι το εξής. Ο πρόεδρος έχει κάνει μια δήλωση ότι δεν αναμένει εξελίξεις μέχρι το δημοψήφισμα στην Τουρκία, οι ουσιαστικές εξελίξεις. Εμείς ανησυχούμε για να μην πάει ο πρόεδρος με αυτήν την προσέγγιση στις συνομιλίες. Διότι αν ξεκινούμε από μια αφετηρία ότι δεν θα υπάρξουν εξελίξεις, τότε εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Συγγνώμη, δεν ήταν ξεκάθαρο από την ομιλία του κ. Χριστοφίδη ότι έτσι θα πάει, μην περιμένοντας κάτι. Η δική μας, εμείς έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση, η οποία έχει επαναλάβει και ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος αρκετές φορές στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Εμείς θεωρούμε ότι ο χρόνος δεν είναι ανεξάντλητος. Εμείς θεωρούμε ότι δεν πρέπει στο πίσω μέρος του κεφαγιού του οποιοδήποτε σε αυτήν την κρίσιμη συγκυρία να έχει τις προεδρικές εκλογές ή άλλες επιλογές. Του τα είπε και χθες το βράδυ. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να μείνουμε επικεντρωμένοι στη διαδικασία. Κρίνεται το μέλλον της Κύπρου. Είναι οριακά τα πράγματα σε σχέση με τη διαδικασία και θα πρέπει με συγκεκριμένες προτάσεις επί των σοβαρών ζητημάτων, όχι παρεμφερών ζητημάτων, επί των σοβαρών ζητημάτων που υπάρχουν εκεί ανοιχτά, υπερασπιζόμενοι με ζέση τις θέσεις αρχής του κόμματος μας και ο πρόεδρος της ελληνοκυπριακής πλευράς, να προσέλθουμε εκεί για να προσπαθήσουμε να κάνουμε βήματα μπροστά και αυτή η διάσκεψη, η δεύτερη φάση της διασκέψεως για την Κύπρο, αν τουλάχιστον δεν θα δώσει αποτέλεσμα, να μπορέσει να αποτελέσει επίσης ένα βήμα μπροστά. Το άλλο σημείο το οποίο ήθελα να πω, ένα γενικότερο σχόλιο. Εδώ στην Κύπρο πάντα υπήρχαν τρεις σχολές σκέψης για το Κυπριακό. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είτε το λένε φθαρσός, είτε με τη δράση τους αυτό φωτογραφίζουν, δεν θέλουν λύση του Κυπριακού. Που δεν θέλουν λύση ομοσπονδίας και στο χάρτη να συμφωνήσουμε, δεν πρόκειται να αποδεχτούν τη ρύθμιση που θα γίνει στον χάρτη, διότι δεν συμφωνούν ότι πρέπει να υπάρχει ένα ομόσπονδο σύστημα και υπάρχουν δύο πολιτείες οι οποίες θα διοικούνται από τις δύο κοινότητες. Ή βρίσκουν συνεχώς αφορμές για να αντιδρούν και να εκπέμπουν έναν αρνητισμό. Υπάρχει μια άλλη ομάδα που είναι αυτοί οι οποίοι περίπου ό,τι και να έρθει μπροστά τους θα το αποδεχτούν. Που έχουν μια προσέγγιση ότι η λύση να είναι και ό,τι να είναι. Εμείς δεν συμφωνούμε ούτε με αυτή τη σχολή σκέψης και διαχρονικά δεν συμφωνούσαμε ούτε με αυτή τη σχολή σκέψης. Υπάρχει όμως εκεί έξω στην κοινωνία, αγαπητή κυρία Αλεξανδρινού, μία πλειοψηφία της κοινωνίας, η οποία θέλει λύση του Κυπριακού, καταλαβαίνει ότι η διχοτόμηση είναι καταστροφή, καταλαβαίνει ότι με τη διχοτόμηση θα μας μείνει η Τουρκία εσαΐ με χιλιάδες στρατιώτες, με συνεχιζόμενον επικισμό στα εδάφη της Κύπρου, αλλά θέλει αυτή η λύση να υπηρετεί πολύ συγκεκριμένες αρχές. Να είναι βιώσιμη, να είναι λειτουργική, να είναι έναν κράτος με μια κυριαρχία, μια διεθνή προσωπικότητα, μια ηθαγένεια. Με αυτήν την πλειοψηφία της κοινωνίας εμείς συμπορευόμαστε, επιδεικνύοντας νομίζω και υπευθυνότητα και σοβαρότητα για αυτές τις δύσκολες στιγμές που διέρχεται ο τόπος και καλούμε, αν θέλετε, όλους να δώσουμε μαζί τη μάχη της Κύπρου.
Ευχαριστώ, κύριε Χρυστοφίδη. Πριν φύγει ο Χρήστος, καταλαβαίνω ότι θα πρέπει να διαφωνήσω εντελώς με την κατηγοριοποίηση που έκανε προηγουμένως. Απλώς το λέω πριν φύγει ο Χρήστος, διαφωνώ εντελώς με ευχαριστώ, την κύριε Χρυστοφίδη. Ναι. Κύριε Σοφοκλέος, τώρα η αλήθεια είναι ότι από την πλευρά του ΑΚΕΛ, που συμπαρίσταται στη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού και κρατάει και δημοσίως, ακόμα και αν διαφωνεί, χαμηλούς τόνους. Αυτή είναι η επιλογή που έχει κάνει. Ότι είναι σαφής η προειδοποίηση στο τελευταίο διάστημα να μην ροκανίσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σας το ξανάπει το ο κ. Χρυστοφίδης. Μην ροκανίσει το χρόνο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για να φτάσουμε κοντά στις προεδρικές, να επαναδιεκδικήσει και να ζητήσει λίγο ακόμα χρόνο, μια παράταση για να ολοκληρώσει τη διαδικασία. Αντιλαμβάνεστε ότι και αυτό, ότι μπαίνουμε σε τροχιά προεδρικών, είτε θέλουμε είτε όχι, είναι επιβαρυντικό στοιχείο για την επίλυση του εθνικού μας ζητήματος. Σέβομαι τις ανησυχίες του οποιοδήποτε. Φτάνει όμως να μην ξεκινήσουμε και στην Κύπρο να κάνουμε τα alternative facts, τα εναλλακτικά γεγονότα που ζούμε στην Αμερική αυτόν τον καιρό. Διότι τα γεγονότα είναι ότι με πρωτοβουλία του Προέδρου πάμε ξανά στη Γενέβη. Και αυτό εκ των πραγμάτων δεν υποδηλεί καμία διάθεση καθυστέρησης. Μα κύριε Σοφοκλέος, συγγνώμη, να είμαστε σαφείς. Ναι, να είμαστε...